Καλησπέρα και από μένα. Θα βγούμε λίγο εκτός πνευμονολογίας τώρα. Θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο κανονικά θα έπρεπε όλοι να είναι ευαισθητοποιημένοι, ειδικά οι συνάδελφοι που ασκούν κλινική πνευμονολογία κυρίως, έτσι. Γιατί το θέμα της αναζωογόνησης και της επίγουσας ιατρικής άπτεται όλων των κλινικών γιατρών και κατ' επέκταση όλων των επαγγελματιών υγείας. Ό,τι θα πούμε σήμερα βασίζεται στις τελευταίες οδηγίες που έχουν δημοσιευθεί για την αναζωογόνηση, που μπορείτε να τις βρείτε στο site του Resuscitation, είναι του 2015. Για να μιλήσουμε για την αντιμετώπιση της ανακοπής, την αναζωογόνηση, πρέπει να ορίσουμε κάποια πράγματα. Οι πιο πολλοί τα ξέρετε. Έτσι, ως καρδιοαναπνευστική ανακοπή ορίζουμε μια ευνίδια διακοπή της κυκλοφορίας, της αναπνοής και των δύο. Έτσι κι αλλιώς, όταν σταματήσει το ένα σε λίγα δευτερόλεπτα ή λεπτά, θα συμβεί και το άλλο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ανεπαρκή παροχή οξυγονωμένου αίματος στα ζωτικά όργανα και κατά συνέπεια κυταρικό θάνατο. Η αλληλουχία τώρα των ενεργειών που κάνουμε ως διασώστες για να επαναφέρουμε το θύμα, τον πάσχοντα, στη ζωή, ορίζεται ως καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Και ανάλογα τα μέσα που χρησιμοποιούμε για αυτή την προσπάθεια, έχουμε τη βασική αναζωογόνηση, που στην αγγλοσαξονική ορολογία λέγεται BLS, Basic Life Support δηλαδή, που αποσκοπεί στη διατήρηση της βατότητας του αεραγωγού και την υποστήριξη της αναπνοής και της κυκλοφορίας, χωρίς να χρησιμοποιούμε κάποιο ειδικό εξοπλισμό. Και αυτό είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν όχι μόνο οι γιατροί, δεν συζητάτε, αλλά όλοι οι επαγγελματίες υγείας, από νοσηλευτές, διασώστες του ΕΚΑΒ κυρίως, έτσι, είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν βασική υποστήριξη της ζωής. Υποχρεωμένοι από τον νόμο. Όσοι έχουν ένα πτυχίο στα χέρια τους, είτε από ΤΕΗ, είτε από ΕΗ, είτε από ΙΕΚ, είναι υποχρεωμένοι βάσει νόμου. Πολύ δε περισσότερο για τους γιατρούς, και πολύ ακόμα περισσότερο για τους κλινικούς γιατρούς, είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν το ALS, το Advanced Life Support, που αφορά στην αναζωογόνηση με μέσα. Δηλαδή, είτε με μηχανήματα, είτε με ενδοφλέβια, χορήγηση φαρμάκων, είτε με άλλες παρεμβάσεις στον ασθενή. Και έχουμε να κάνουμε όσον αφορά την υποστήριξη του κυκλοφορικού, με απεινιδισμό, με ενδοφλέβια γραμμή, με φάρμακα, με παρακολούθηση monitor, καρδιογραφήματος και υποστήριξη αναπνοής με τεχνικό αεραγωγό, χορήγηση οξυγόνου, διασωλήνωση ή και μηχανικό αερισμό, αν αυτό είναι απαραίτητο. Αν δούμε μερικά στατιστικά για την καρδιοαναπνευστική ανακοπή και βγούμε από το σωτηρία, θα δούμε βέβαια ότι η κυριότερη αιτία, τουλάχιστον στις δυτικές χώρες, στον ανεπτυγμένο κόσμο όπως λέγεται, προφανώς και είναι ο ευνίδιος καρδιακός θάνατος. Έτσι, και αυτό μετρημένο στην Ευρώπη είναι περίπου 55 με 100 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους και περίπου είναι 500 με 600.000 περιστατικά ανά έτος. Αυτά είναι ευρωπαϊκά στοιχεία, είναι αρκετά μεγάλο το νούμερο, έτσι. Και από όσα στατιστικά δεδομένα έχουμε, περίπου τα μισά από τα θύματα έχουν κοιλιακή μαρμαριγή. Θα δούμε παρακάτω γιατί το σημειώνουμε αυτό και γιατί έχει σημασία. Μάλιστα, από τότε που μπήκανε και αυτό με τη εξωτερική επινιδιστές στην αντιμετώπιση της ανακοπής, το ποσοστό των θυμάτων που αναγνωρίζονται με κοιλιακή μαρμαριγή κατά την περίοδο της ανακοπής ανεβαίνει σε μερικές μελέτες και καταγραφές μέχρι και 75-76%. Αυτό το λέμε γιατί πρέπει να ξέρουμε, και φαντάζομαι το ξέρουμε όλοι, ότι είναι πολύ πιθανότερο να έχουμε μια επιτυχημένη αναζωογόνηση σε ένα ρυθμό που είναι απεινιδόσιμος, παρά σε έναν ρυθμό που δεν είναι απεινιδόσιμος, που συνήθως είναι η ασυστολία, έτσι. Και προφανώς, με βάση τα προηγούμενα δεδομένα, όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο παράγων χρόνος στο πόσο γρήγορα θα αναγνωριστεί η ανακοπή και πόσο γρήγορα θα αντιμετωπιστεί σωστά από τον πρώτο που θα βρεθεί εκεί, παίζει πάρα πολύ πολύ μεγάλο ρόλο. Και υπάρχουν δεδομένα γι' αυτό. Έτσι, η κοιλιακή μαρμαριγή που αντιμετωπίζεται σωστά με απεινιδισμό και αναζωογόνηση, στα πρώτα 3 με 5 λεπτά έχει ποσοστό επιβίωσης γύρω στο 50%. Κάθε λεπτό που καθυστερούμε να αντιμετωπίσουμε έτσι έναν απεινιδόσιμο ρυθμό, η πιθανότητα επιβίωσης μειώνεται περίπου 10%. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία,
ειδικά για την ενδονοσοκομιακή αντιμετώπιση της ανακοπής. Δεν νοείται σοβαρό δευτεροβάθμιο νοσοκομείο και απάνω, που να μην είναι εκπαιδευμένο το προσωπικό του σε αυτό τον τομέα και κανονικά να μην υπάρχει ομάδα ανάνυψης. Τώρα καθίστε και δείτε σε πόσα ελληνικά νοσοκομεία υπάρχει ομάδα ανάνυψης. Δεν ξέρω αν υπάρχει στην Αθήνα, νομίζω έχει μόνο το Ωνάσιο και δεν ξέρω αν έχουν και κάποια στρατιωτικά νοσοκομεία. Ναι. Ναι. Ορίστε. Το Άγγιμα, ναι. Εδώ είναι μια μελέτη από τους Σουηδούς που έχουν οργανωμένο σύστημα υγείας που ακριβώς αυτό δείχνει πόσο μειώνεται η πιθανότητα επιβίωσης όταν καθυστερούμε να επέμβουμε στην κοιλιακή μαρμαριγή. Ο χρόνος λοιπόν από τη μια μεριά είναι σημαντικός και όπως λένε και οι νέες οδηγίες, από την άλλη είναι σημαντικό να μπορεί να αντιδράσει όποιος καταλάβει πρώτος ότι έχει δίπλα του, κοντά του, ένα θύμα ανακοπής, είτε είναι στο νοσοκομείο, είτε είναι εκτός νοσοκομείου, είτε οπουδήποτε είναι. Έτσι, και γι' αυτό προσπαθούμε να βάλουμε πανευρωπαϊκά το 112 ή το 911, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι και να μπορούμε να επέμβουμε γρήγορα όποιος γνωρίζει πάνω στο θύμα, είτε με αυτόματο εξωτερικό επενιδιστή, είτε και με συμπιέσεις. Και αυτό γίνεται γιατί κανονικά όσο πιο γρήγορα γίνουν αυτά και όσο δεν διακόπτονται αυτοί οι κρίκοι της αλυσίδας που πιθανόν έχετε δει πάρα πολλές φορές, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να έχουμε μια επιτυχή έκβαση και όχι μόνο επιτυχή έκβαση με την έννοια να αποκαταστήσουμε ρυθμό, πίεση και καρδιακή λειτουργία σαν ένα άρρωστο, αλλά αυτός ο άρρωστος να έχει και μια ποιότητα ζωής μετά. Δηλαδή, δεν θέλουμε ένα φυτό. Δεν έχει νόημα αυτό. Η προσπάθεια να πετύχουμε να έχουμε ένα λειτουργικό ασθενή μετά την ανακοπή. Αυτός εδώ είναι ο βασικός αλγόριθμος. Ο αλγόριθμος βασικής ανάνυψης με προσθήκη του αυτόματου εξωτερικού επενιδιστή. Έτσι, αυτός κυρίως απευθύνεται σε διασώστες, σε επαγγελματίες υγείας που δρούν εκτός νοσοκομείου, έτσι, σε ένα κέντρο υγείας ή στο ΕΚΑΒ ή ούτω καθεξής. Έτσι, το πρώτο που πρέπει να αναγνωρίζουμε πάντα είναι αν κάποιος έτσι, δεν αντιδρά και δεν αναπνέει φυσιολογικά. Εφόσον αναγνωριστεί αυτό, κανονικά αυτός που έρχεται σε επαφή πρέπει αμέσως να φωνάξει για βοήθεια. Στη συνέχεια να δώσει 30 συμπιέσεις, εάν είναι εκπαιδευμένος και θέλει να δώσει 2 εμφυσίσεις και να συνεχίσει με αυτό το ρυθμό 30:2 μέχρι να έρθει ο αυτόματος εξωτερικός απενιδιστής, ο οποίος θα συνδεθεί με τον άρρωστο, θα το συνδέσει κάποιος που έχει εκπαιδευτεί γι' αυτό, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι γιατρός, οποιοδήποτε νοήμων άνθρωπος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόματο εξωτερικό απενιδιστή. Και από εκεί και μετά ακολουθεί τον αλγόριθμο που του λέει το ίδιο το μηχάνημα. Του το λέει. Έτσι, με μεγάφωνο. Αυτά εδώ τα βλέπουμε σε εικόνες. Έτσι, το πρώτο, κανονικά δεν πρέπει να το ξεχνάμε και ισχύει για όλους. Εάν δεν αισθανόμαστε ασφαλείς, αυτό επειδή έχω δουλέψει πολλά χρόνια στο ΕΚΑΒ, το πρώτο που μάθαινα, εάν δεν αισθανόμαστε ασφαλείς στο χώρο που έχει συμβεί η ανακοπή, δεν πλησιάζουμε. Ας πεθάνει, ο άρρωστος πεθαμένος είναι. Ας πεθάνει εντελώς, που λέμε. Έτσι, δεν πλησιάζουμε για να πεθάνουμε κι εμείς. Αν υπάρχει, ας πούμε, νερό, αν υπάρχει καλώδιο ανοιχτό που βγάζει σπινθήρες, αν υπάρχει φωτιά, πες ότι είσαι ένα τροχαίο και βλέπεις ότι χύνονται καύσιμα. Έτσι, δεν πλησιάζεις. Είναι στη μέση συγκρού 3 ξημερώματα. Πάλι δεν πλησιάζεις. Θα σε πετύχουν και σένα. Πρώτα πρέπει να είναι ασφαλής ο χώρος και μετά οποιοδήποτε θέλει να βοηθήσει, είτε είναι επαγγελματίας υγείας είτε όχι, τότε θα πάει. Από εκεί και μετά. Ελέγχουμε εάν το θύμα έχει αντίδραση. Το περιβόητο είσαι καλά, ισχύει ακόμα, δεν έχει καταργηθεί. Το κουνάμε ελαφρά και ελέγχουμε αν αντιδρά. Και αυτό το κάνουμε γιατί κάποιος μπορεί να κοιμάται. Κάποιος μπορεί να είναι μεθυσμένος. Κάποιος μπορεί να πήρε 2 χάπια παραπάνω. Έτσι δεν θα τον πλακώσουμε συμπιέσεις. Από εκεί και μετά ελέγχουμε τον αεραγωγό μόνο με αυτή την κίνηση. Head tilt, chin lift, αυτό που λέμε το κλασικό. Δεν κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Αυτά που λέγαμε ότι αν δούμε κάτι μέσα, βάζουμε το δάχτυλο, βγάζουμε το δάχτυλο, έχουν καταργηθεί. Έτσι. Ελέγχουμε τον αεραγωγό μόνο επισκοπικά. Για 10 μόνο δευτερόλεπτα και όχι παραπάνω, παρακάτω ναι, παραπάνω όχι, ελέγχουμε με όλες μας τις δυνατές αισθήσεις, δηλαδή με την ακοή, με την αφή και με την όραση, εάν έχουμε αναπνευστικές κινήσεις. Ο έλεγχος για τις αναπνευστικές κινήσεις συνεπάγεται ότι ο άρρωστος έχει και κυκλοφορία. Δηλαδή, αν κουνιέται ο θώρακας, έχει και κυκλοφορία. Δεν ψάχνουμε για σπυγμό, δεν κάνουμε τίποτα άλλο.
Από τη στιγμή που δεν συμβαίνει κάτι από αυτά, τότε καλούμε για βοήθεια από τη στιγμή που είμαστε μόνοι μας έτσι και πρέπει κάποιος να έρθει να μας βοηθήσει. Δάλλως θα κάτσουμε εμείς και το θύμα στο διηνεκές. Και μάλιστα, εάν ξέρουμε και είμαστε σε χώρο που υπάρχει αυτόματος εξωτερικός απεινιδιστής, τότε ζητάμε από κάποιον που είναι εκεί γύρω να μας τον φέρει. Μέχρι να έρθει ο αυτόματος εξωτερικός απεινιδιστής, αρχίζουμε στη μεσότητα του στέρνου, διπλώνοντας, σταυρώνοντας τα χέρια μας κάπως έτσι. Βέβαια, όλα αυτά για να εξοικειωθεί με αυτά πρέπει να κάνει πρακτική, προσομοίωση σε κούκλα έτσι και ή το δυνατόν και σε άνθρωπο. Λοιπόν, αρχίζουμε συμπιέσεις και τι συμπιέσεις. Έχει δειχθεί από μελέτες ότι οι αποτελεσματικές συμπιέσεις δεν είναι αυτές που λέγαν παλιά σπάστε καμιά πλευρά. Έτσι, δεν ισχύει αυτό. Όχι, σε καμία περίπτωση. Οι αποτελεσματικές συμπιέσεις είναι αυτές που είναι περίπου 4 με 6 εκατοστά. Πρέπει να βυθίζουμε το στέρνο του θύματος 4 με 6 εκατοστά. Τώρα, πώς θα το καταφέρουμε αυτό είναι θέμα εμπειρίας. Επίσης, η θέση του ανανύπτη, βλέπετε εδώ πώς είναι εδώ η κυρία, η διασώστρια. Η δύναμη τη βάζει με το σώμα της, όχι με τα χέρια. Τα χέρια είναι αλίγιστα. Χρησιμοποιεί το βάρος του σώματος για να δώσει την επιθυμητή δύναμη στις παλάμες των χεριών της να κατεβεί ο θώρακας του θύματος 4 με 6. Ποτέ δεν βάζουμε δύναμη με τα χέρια, θα κουραστούν πάρα πολύ γρήγορα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το βάρος του σώματός μας. Και πιστέψτε με, εάν προσπαθήσετε, και φαντάζομαι πιο πολύ το έχετε κάνει, να κάνετε σωστή ανάνυψη, μέσα σε 3 με 4 λεπτά έχουμε κουραστεί όλοι. Έτσι δεν είναι? Ο ρυθμός, η συχνότητα των συμπιέσεων πρέπει να είναι 100 με 120 λεπτά. Άρα, έχουμε στο μυαλό μας 4 με 6 εκατοστά και 100 με 120 λεπτά. Αυτά ισχύουν για ενήλικα, έτσι. Έχει δειχθεί ότι με αυτά τα μεγέθη επιτυγχάνουμε τη μέγιστη δυνατή καρδιακή παροχή σε αυτή την περίπτωση. Από εκεί και μετά, όταν βρισκόμαστε μέσα στο νοσοκομείο, βέβαια, ή είμαστε επαγγελματίες υγείας εν υπηρεσία, προφανώς δεν θα βρεθούμε ποτέ σε αυτή τη θέση που βρίσκεται εδώ η διασώστρια. Έτσι. Μέχρι το 2010 ήταν ένα αμφιλεγόμενο θέμα αυτό, γιατί κάποιος έλεγε, εγώ συχαίνομαι, ο άλλος μπορεί να είναι αιματωμένος και που ξέρω εγώ τι έχει και όλα αυτά, και δίκιο είναι αυτό και σωστό. Από εκεί και μετά, λοιπόν, οι καινούργιες οδηγίες λέει, εάν είσαι εκπαιδευμένος και διαθέσιμος το κάνεις αυτό. Έτσι. Αν δεν θέλεις, δεν το κάνεις. Το στόμα με στόμα, έτσι, την εμφύση, και προχωράς στο επόμενο. Αν δεν κάνεις την εμφύσιση, τουλάχιστον ξεκίνα θωρακικές συμπιέσεις. Μάλιστα, στο τελευταίο κονσένσος που έγινε για να βγουν οι οδηγίες του 2015, υπήρχε μεγάλος προβληματισμός στα μέλη εκεί της Επιτροπής, αν θα πρέπει να βγουν εντελώς οι εμφυσίσεις. Με την έννοια ότι και μόνο με αποτελεσματικές συμπιέσεις επιτυγχάνουμε, ας πούμε, κάποια ροή αέρα, και αν έχουμε κάνει και απελευθέρωση του αεραγωγού με σωστό τρόπο, κάποια ροή αέρα μέσα και έξω το αναπνευστικό σύστημα, αλλά τελικά παρέμεινε με την αίρεση ότι μπορεί να είναι προαιρετικό. Έτσι, από τη στιγμή που έχουμε, βέβαια, θα πούμε παρακάτω, βοηθήματα για εξασφάλιση αεραγωγού, είναι βέβαια υποχρεωτικό. Συγγνώμη. Όταν φτάσει ο αυτόματος εξωτερικός απεινιδιστής, συνδέεται και από εκεί και μετά η ανάνυψη ακολουθεί την πορεία που θα μας καθορίσει το μηχάνημα εφόσον συνδεθεί σωστά, έτσι, και θα μας πει αν θα απεινιδωθεί, αν θα απεινιδιστεί ο άρρωστος ή όχι, και θα μας πει πότε θα συνεχίσουμε τη διαδικασία της ανάνυψης μέχρι να έρθει μια πιο εξειδικευμένη ομάδα να αναλάβει τον άρρωστο με εξασφάλιση αεραγωγού και χορήγηση, ας πούμε, φαρμάκων και ούτω καθεξής. Αυτό ακριβώς, έτσι. Εδώ λέει, θα σας πει το μηχάνημα, μην ακουμπάτε, θα δοθεί σοκ, εφόσον ανοιχνεύει απεινιδώσιμο ρυθμό, ή συνεχίστε την ανάνυψη εφόσον ανοιχνεύει μη απεινιδώσιμο ρυθμό. Από τη στιγμή που καταφέρουμε, πολύ σπάνιο βέβαια, να επαναφέρουμε ρυθμό και κυκλοφορία και αναπνοή στον άρρωστο, το βάζουμε σε θέση ανάνυψης, μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ ή η εξειδικευμένη ομάδα να το μεταφέρει σε ένα σχηματισμό υγείας. Λίγα λόγια για τη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απεινιδιστή. Έτσι, να ξέρουμε γενικά ότι αυτά τα μηχανήματα δεν χρησιμοποιούνται σε παιδιά μικρότερα των 8 ετών. Έτσι, συνήθως για παιδιά
από 1 έως 8 ετών χρησιμοποιούνται ειδικά paddles και υπάρχει και ειδικό παιδιατρικό mode. Τα πιο πολλά μηχανήματα έχουν αυτή τη δυνατότητα. Τώρα, αν υπάρχει κάποιο μηχάνημα που δεν την έχει, τότε χρησιμοποιούμε τον απεινιδιστή ως έχει και για τα παιδιά που είναι πάνω του 1 έτους. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε αυτό με το εξωτερικό απεινιδιστή, αν έχουμε βέβαια βρέφη ή νεογνά, δηλαδή παιδιά κάτω του έτους. Βέβαια, αυτό είναι πολύ σπάνιο και αποκλείεται σχεδόν να μας τύχει. Εμάς τουλάχιστον που δεν ασχολούμαστε με την παιδιατρική. Εδώ είναι ένα τέτοιο μηχάνημα. Εδώ είναι σε προσομοίωση. Αυτές οι φωτογραφίες είναι από τον Ευαγγελισμό. Σε προσομοίωση σε κάποιο μάθημα που κάναμε με κούκλα. Το πώς συνδέεται αυτό με το εξωτερικό απεινιδιστή είναι πολύ εύκολο. Υπάρχει οδηγία. Είναι δύο μεγάλα πάτσεις έτσι, τα οποία κανονικά πρέπει να αλλάζονται μετά τη χρήση, που μπαίνουν όπως βλέπετε εδώ. Και προχωράμε στον κυρίως αλγόριθμο που μας αφορά και ως γιατρούς. Έτσι που είναι η διαδικασία της αναζωογόνησης ή ενδονοσοκομιακή. Έτσι, σε οποιαδήποτε περίπτωση έχουμε ασθενή ο οποίος είναι πιθανό θύμα ανακοπής, από τη στιγμή που αντιληφθούμε, ο νοσηλευτής, ο γιατρός, φωνάζει για βοήθεια την ομάδα ανάνυψης, τον εφημερεύοντα γιατρό ή ό,τι, εν πάση περιπτώσει, ο αλγόριθμο έχει στην κλινική ή στο νοσοκομείο που εφημερεύει, έτσι, και πρέπει να αξιολογήσει τον ασθενή. Έχει σημεία ζωής ή δεν έχει σημεία ζωής. Τώρα, αν έχει σημεία ζωής, τότε γίνεται η αξιολόγηση κατά ABCD. Έτσι, Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure. Αυτό που πιθανόν έχετε ξανακούσει. Και από εκεί και μετά ελέγχουμε αν υπάρχει αεραγωγός ανοιχτός και αναπνέει, είμαστε καλά. Αν υπάρχει και αναπνοή, ακόμα καλύτερα. Και αξιολογούμε κατά πάμε μετά στην κυκλοφορία και ανάλογα. Και επεμβαίνουμε εκεί που πρέπει να επέμβουμε. Και από εκεί και μετά κοιτάμε αν έχει monitor ή αν πρέπει να τον βάλουμε σε monitor, αν έχει ενδοφλέβεια πρόσβαση και ανάλογα την περίπτωση θα καλέσουμε ή όχι την ομάδα ανάνυψης ή βοήθεια από κάποιον πιο ειδικό. Από τη στιγμή που δεν έχει σημεία ζωής, ζητάμε βοήθεια από τον αναισθησιολόγο, τον καρδιολόγο ή από την ομάδα ανάνυψης και ξεκινάμε άμεσα τη διαδικασία αναζωογόνησης, η οποία είναι το 32. Και εδώ πέρα δεν νοείται να μην κάνουμε και το 2, γιατί είμαστε στο νοσοκομείο και θα δούμε παρακάτω. Δεν χρειάζεται να δυσφυλώσουμε τον άρρωστο, αλλά χρειάζεται να αερίσουμε. Πώς αερίζουμε τον άρρωστο? Μάσκα και αμπού. Μάσκα, αμπού και στοματοφαρυγικός. Ό,τι ξέρουμε. Έτσι. Πρέπει να ξέρουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι οι κλινικοί γιατροί να ξέρουμε να αερίζουμε τον ασθενή. Δεν είναι μόνο αναισθησιολόγοι. Οι αναισθησιολόγοι είναι υποχρεωμένοι να διασωληνώνουν. Εμείς δεν είμαστε, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να αερίζουμε τους ασθενείς. Δεν νοείται κλινικός γιατρός να έχει έναν άρρωστο με το κεφάλι κρεμασμένο, ας πούμε, και μπλε και να περιμένει να έρθει ο αναισθησιολόγος. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν τη διαδικασία 32 και όσο πιο γρήγορα μπορούμε πρέπει να συνδέσουμε τον ασθενή για το νοσοκομείο με χειροκίνητο βέβαια μόνιτορα απεινιδιστή, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε γρήγορα το ρυθμό, γιατί πρέπει κανονικά στα 3 με 5 λεπτά από την ώρα που θα συμβεί η ανακοπή να έχει συνδεθεί στο μόνιτορ για να μπορούμε να ξέρουμε αν θα απεινιδωθεί ή όχι. Αλλιώς το χάνουμε το παιχνίδι. Άρα δεν νοείται κλινική τμήμα του νοσοκομείου που γίνεται οποιαδήποτε πράξη, επεμβατική, λιγότερο επεμβατική, που να μην έχει μόνιτορα απεινιδιστή. Έτσι, δεν νοείται αυτό κανονικά. Από εκεί και μετά. Από εκεί και μετά, όταν συνδεθεί ο ασθενής με τον απεινιδιστή, έχουμε δύο περιπτώσεις. Είτε έχουμε απεινιδώσιμο ρυθμό, είτε έχουμε μη απεινιδώσιμο. Αν έχουμε μη απεινιδώσιμο ρυθμό, συνεχίζουμε τη διαδικασία 30:2, εξασφαλίζουμε τον αργό και χορηγούμε φάρμακα, θα δούμε παρακάτω, και αν έχουμε απεινιδώσιμο αμέσως, και πρώτο μας μέλημα είναι να απεινιδωθεί σωστά ο άρρωστος. Έτσι. Και οι καρδιακοί ρυθμοί που σχετίζονται με την ανακοπή είναι δύο μεγάλες κατηγορίες, τα ξέρετε, απεινιδώσιμοι ρυθμοί, μη απεινιδώσιμοι ρυθμοί. Ποιοι εννοούνται ως απεινιδώσιμοι ρυθμοί? Εντάξει, η κοιλιακή μαρμαριγή. Αυτό δεν είναι συμβατό με τη ζωή. Όταν δούμε αυτό το πράγμα, ο ασθενής πρέπει να είναι χωρίς καμία αντίδραση. Δεν μπορούμε να δούμε αυτό και να μας μιλάει ο ασθενής. Αν μας μιλάει και βλέπουμε αυτό, προφανώς δεν είναι καλά συνδεδεμένο το monitor, έτσι. Δεν απεινιδώνουμε κανένα που μας μιλάει, ό,τι και να βλέπουμε. Αν δούμε αυτό, αυτό είναι κοιλιακή ταχυκαρδία, έτσι. Αυτό. Αν δούμε αυτό,
Για να απεινιδωθεί ο άρρωστος, πρέπει να μην έχει σφιγμό, πρέπει να μην έχει παροχή. Απεινιδώσιμος ρυθμός ασύγχρονα και θύμα ανακοπής είναι ο ασθενής που έχει λοιπόν άσφιγμη κοιλιακή ταχυκαρδία και κοιλιακή μαρμαρίγη. Μη απεινιδώσιμη ρυθμή προφανώς είναι η ασυστολία. Έτσι, μην περιμένετε να δείτε γραμμή με χάρακα, θα δείτε μάλλον κάτι τέτοιο. Και αυτό εδώ ασυστολία είναι μόνο τα ΠΕ. Ασυστολία είναι, δεν έχει ρυθμό άρρωστος, ούτε άσφιγμη λειτουργική δραστηριότητα ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να δείτε. Αν ο ασθενής δεν έχει σημάδια ζωής, θεωρείται άσφιγμη ηλεκτρική δραστηριότητα, όπως λέγανε οι παλιοί συνάδελφοι, ηλεκτρομηχανικός διαχωρισμός. Οι πιο παλιοί σου ξέρουν αυτόν τον όρο. Τώρα, η διαφορά στα δύο μεγάλα branches του αλγορίθμου είναι αν πρέπει να απεινιδώσουμε ή όχι. Έτσι, η βασική διαφορά είναι αυτή. Από εκεί και μετά, οι λοιπές ενέργειες που κάνουμε στην αναζωογόνηση είναι οι ίδιες. Θωρακικές συμπιέσεις, ρυθμός, ενδοφλέβια πρόσβαση. Έτσι είναι περίπου τα ίδια. Όσον αφορά τους απεινιδώσιμους ρυθμούς, από τη στιγμή που στο μόνιτρο διαπιστωθεί απεινιδώσιμος ρυθμός, φορτίζουμε τον απεινιδωτή και δίνουμε ένα σοκ. Ένα σοκ. Έτσι. Στη μέγιστη ενέργεια που είναι ορισμένο το μηχάνημά μας να δίνει. Τώρα πλέον έχουμε διφασικούς απεινιδιστές που λειτουργούν γύρω στα 200 με 240 τζάους. Καλά είναι ο καθένας από εμάς στον χώρο που δουλεύει να ξέρει τουλάχιστον ότι έχει ένα τέτοιο μηχάνημα και να ξέρει να το δουλεύει. Γιατί την ώρα που θα συμβεί αυτό, αν δεν έχεις ανοίξει ποτέ τέτοιο μηχάνημα και κοιτάς τα κουμπάκια, την ώρα τελείωσε. Δεν πρόκειται να δώσει ποτέ, εννοείται, απεινίδωση, έτσι. Το σημαντικό είναι ότι μετά την απεινίδωση και χωρίς να επανεκτιμήσουμε το ρυθμό ή να ψελαφίσουμε σφιγμό ή οτιδήποτε άλλο, δηλαδή με το που δίνουμε την απεινίδωση, με το που δίνουμε την απεινίδωση αμέσως, συνεχίζουμε τη διαδικασία της αναζωογόνησης για 2 λεπτά. 30 συμπιέσεις, 2 εμφυσίσεις ή 100 με 120 συμπιέσεις και αναπνοές, αν είναι διασωρημένος ο άρρωστος, ασύγχρονα, μέσω του αναπνευστήρα, μέσω της αμπού ή μέσω ό,τι έχουμε συνδέσει, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Μετά το δίλεπτο κανονικά, πρέπει να επανεκτιμήσουμε το ρυθμό. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Μπορεί κάποιος να έχει βάλει την αμπού στο στοματοφαρυγικό, να αερίζει κιόλας, να κάνει μαλάκι, σαν όχι. Πρέπει να σταματάνε οι... Ναι, από τη στιγμή που δεν έχει εξασφαλιστεί αεραγωγός και εξασφάλιση αεραγωγού εννοείται ενδοτραχιακή διασωλήνωση ή άντε λαρυγική μάσκα, έτσι, από εκεί και μετά πρέπει να κάνουμε 32. Από τη στιγμή που δεν έχεις βάλει σωλήνα στην τραχεία, κανονικά, για το νοσοκομείο, πρέπει να πηγαίνουμε 32. Αλλιώς πάμε ασύγχρονα, έτσι. Παλιότερα, πριν το 10, μετά την απεινίδωση κάναμε έλεγχο του ρυθμού. Αυτό καταργήθηκε, έτσι, γιατί πολύ σπάνια μετά την απεινίδωση είναι δυνατόν να έχουμε αποτελεσματική καρδιακή παροχή λόγω του φαινομένου που λέγεται myocardial stunning. Έτσι, μπορεί να το έχετε ακούσει μετά το ρεύμα. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν έχει νόημα να ψάχνουμε γιατί χάνουμε χρόνο και ο χρόνος εδώ είναι πολύτιμος. Συνεχίζουμε λοιπόν και μετά τα 2 λεπτά επανελέγχουμε το μόνιτο. Μου πεις κι άμα είναι 2,5, άμα είναι 1,35, καλά. Γκρόσο μόντο, 2 λεπτά λένε οι οδηγίες, προσπαθούμε να κρατάμε αυτά τα όρια. Εάν ο ρυθμός παραμένει απεινιδώσιμος, τότε δίνουμε και δεύτερο σοκ. Και συνεχίζουμε αμέσως πάλι την ίδια διαδικασία. Πάλι 2 λεπτά κάρπα δηλαδή, και συνεχίζουμε μετά από 2 λεπτά ξαναελέγχουμε. Εάν παραμένει, τότε δίνουμε αδρεναλίνη και το τρίτο σοκ. Τι θέλω να πω εδώ. Από τη στιγμή, και τι λένε οι οδηγίες, δηλαδή το λέω εγώ. Από τη στιγμή που ο ρυθμός είναι απεινιδώσιμος, το βάρος δίνεται όχι στα φάρμακα, στο ρεύμα. Δηλαδή, μας νοιάζει από τη στιγμή που αναγνωρίσουμε τον απεινιδώσιμο ρυθμό να απεινιδώσουμε. Δεν ψάχνουμε ούτε αδρεναλίνη, ούτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο ψάχνουμε. Γιατί η περίπτωση να ζήσει ο άλλος είναι να απεινιδωθεί. Να πέσουμε στο 50-60%. Άμα αρχίσουμε και ψάχνουμε τις αμπούλες και αυτά, θα πεθάνει. Θα πέσει σε συστολία, γεια σας. Λοιπόν, άρα βλέπετε ότι η αδρεναλίνη δίνεται μεταξύ δευτέρου και τρίτου σοκ κάπου στις οδηγίες. Τα μέγιστα. Ναι, ό,τι μέγιστο, αν είναι μονοφασικός 360, αν είναι διφασικός γράφουνε. Αυτός που έχουμε εμείς είναι 240, ας πούμε, στο ΚΑ. Άλλος μπορεί να έχει 200, το βλέπεις αυτό. Το πας στο ΜΑΞ. Εντάξει. Λοιπόν, εάν μετά το τρίτο σοκ παραμένει απεινιδώσιμος ρυθμός, τότε και μόνο τότε έρχεται η ώρα της αμοιοδαρώνης. Και η μόνη περίπτωση που δίνουμε την αμοιοδαρώνη των ογκωρών
δύο αμπούλες μπόλους. Η μόνη περίπτωση στην ιατρική που δίνεται μπόλους των κορών είναι στην ανακοπή όταν έχουμε απεινιδώσιμο ρυθμό. Αν επιμένει ο απεινιδώσιμος ρυθμός και μετά το τρίτο σοκ, τότε αρχίζουμε να σκεφτόμαστε μήπως δεν κάνουμε κάτι καλά, μήπως δεν είναι καλά τα ηλεκτρόδια, μήπως συμβαίνει κάτι το οποίο δεν έχω πάρει χαμπάρι και πρέπει να το αναστρέψω. Θα πούμε παρακάτω ότι υπάρχουν κάποιες χοντρές νοσολογικές οντότητες, κάποια χοντρά σύνδρομα που πρέπει, ας πούμε, να αναστρέφονται αν είναι δυνατόν παράλληλα με τη διαδικασία της ανάνυψης, έτσι. Και βέβαια, εφόσον έχουμε μια παρατεταμένη καρδιακή ανακοπή και συνεχείς απεινιδώσεις, σκεφτόμαστε και δίνουμε διταθρακικά και μαγνήσιο. Μετά το τρίτο σοκ όμως, και εφόσον έχουμε χορηγήσει και αμοιοδαρώνει, έτσι. Βλέπετε ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι αδύνατο να ακολουθεί από ένα άτομο. Γι' αυτό λέμε ότι πάντα πρέπει να υπάρχει ομάδα. Πρέπει να υπάρχουν δύο, τρεις, κανονικά είναι 3 με 5 η σωστή ομάδα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι γιατροί. Μπορεί να είναι, ας πούμε, ένας γιατρός μόνο και όλοι οι άλλοι νοσηλευτές. Δεν παίζει κανένα ρόλο η βαθμίδα του γιατρού. Παίζει ρόλο, ξέρει ή δεν ξέρει. Εδώ δεν έχουμε, ας πούμε, δεν είναι υψηλή ιατρική, είναι επίγουσα ιατρική, είναι ανάνυψη. Ξέρω να το κάνω, το κάνω. Δεν ξέρω, ας έρθει αυτός που ξέρει. Απλά πράγματα. Πάμε τώρα να δούμε αν έχουμε ασυστολία. Αν έχουμε ασυστολία, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, όσον αφορά την ελπίδα ανάνυψης δηλαδή, έτσι, και πολύ χαμηλότερες οι πιθανότητες. Αν έχουμε ασυστολία, λοιπόν, η άσχημη ηλεκτρική δραστηριότητα, αρχίζουμε αμέσως με αναζωγόνηση και όσο πιο γρήγορα μπορούμε, δίνουμε αδρεναλίνη, 1 μιλιγκράμμ αδρεναλίνη ενδοφλέβεια, έτσι. Είναι αυτή η καφέ αμπουλίτσα που όλοι ξέρουμε, 1 μιλιγκράμμ ενδοφλέβεια και κανονικά σε άρρωστο που είναι σε ανακοπή, πρέπει να τη δίνουμε και να ακολουθείται και ένα φλάσ από πίσω. Έτσι, με φυσιολογικό όρο, να τη βάζουμε σε μια δεκάρα 24 σίγκα και να τη σπρώχνουμε και τελείως θα μείνει στο φλεβοκαθητηράκι, μάλλον. Αν αμφιβάλλουμε και πολλές φορές μπορεί να αμφιβάλλουμε, έτσι, γιατί έχει παράσιτα, γιατί δεν βλέπουμε καλά το μόνιτορ, είμαστε λίγο στο πλάι, έχει λίγο σκοτάδι, έτσι. Αν αμφιβάλλουμε για αυτό που βλέπουμε στο μόνιτορ, αν είναι ασυστολία ή αν είναι μια λεπτή κοιλιακή μαρμαριγή, δεν απεινιδώνουμε. Δεν απεινιδώνουμε, συνεχίζουμε να κάνουμε συμπιέσεις. Δηλαδή αυτή η παλιά λογική ότι άμα έχουμε ανακοπή να ρίξουμε και μία, ας πούμε, έτσι για να είμαστε, ας πούμε, πιο εντυπωσιακοί, δεν ισχύει, έτσι. Απεινιδώνουμε μόνο αν είμαστε σίγουροι ότι έχουμε να κάνουμε απεινιδώσιμο ρυθμό και ποτέ άλλοτε. Έχει δειχθεί ότι με αυτόν τον τρόπο και με τις συμπιέσεις αυξάνονται λίγο οι πιθανότητες να μεταπέσει η λεπτή κοιλιακή μαρμαριγή σε αδρή, με αποτέλεσμα να τη δούμε και τότε θα απεινιδώσουμε. Τώρα, όσο γίνεται η διαδικασία αυτή της ανάνυψης, πρέπει κάποιος από την ομάδα να σκέφτεται ποιες είναι οι πιθανές αναστρέψιμες αιτίες και ανάλογα τον άρρωστο που έχει, αν μπορεί να έχει μια εικόνα το άρρωστο από πριν, έτσι, και να προσπαθήσει να τις αναστρέψει. Και πρέπει να ελέγχουμε τα ηλεκτρόδια, τη θέση και την επαφή των bundles, έτσι, να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε αεραγωγό και χορήγηση οξυγόνου, ενδοφλέβεια πρόσβαση στο νοσοκομείο συνήθως έχουμε, έτσι, κάποιος να σκεφτόμαστε να δίνουμε αδρεναλίνη κάθε 3 με 5 λεπτά, έτσι, και όταν χρειαστεί να δώσουμε αμοιοδαρώνη ή ηλεκτρολυτικά διαλύματα, μαγνήσιο, διτανθρακικά και ούτω καθεξής, ασβέστιο, φερρυπίν και ούτω καθεξής. Και ποια είναι τα δυνητικά αναστρέψιμα αίτια? Είναι αυτά που όλοι έχετε ακούσει, τα 4H και τα 4T στην αγγλοσαξονική, στα ελληνικά. Είναι η υποξία, υποξυγονεμία, υποξία, έτσι. Αυτή διορθώνεται από τη στιγμή που ασχολείσαι με το A και το B και έχεις εξασφαλίσει αεραγωγό, υποτίθεται το διορθώνεις. Υποογκεμία, ναι, όταν έχεις εξασφαλίσει ενδοφλέβεια πρόσβαση, μπορείς να βάλεις και ένα φυσιολογικό όρο να τρέχει, κακό δεν κάνει. Ακόμα και καρδιογενές σοκ να είναι, κακό δεν κάνει εκείνη την ώρα, ναι, γιατί έχει μηδέν πίεση. Έτσι. Οι ηλεκτρολυτικές και μεταβολικές διαταραχές και κυρίως οι διαταραχές του καλλίου, γνωστό. Έτσι. Η υποθερμία, αυτό αφορά τις βόρειες χώρες κυρίως και ασθενείς που βρίσκονται έξω νοσοκομιακά και κυρίως αφορά την προνοσοκομιακή ιατρική και μάλιστα κάποιος μεγάλος γιατρός, έτσι, και που ασχολιόταν και με την επίγουσα ιατρική, είπε κανένας δεν θεωρείται νεκρός παρά αν είναι ζεστός και νεκρός. Ισχύει. Λοιπόν, ο πνευμοθώρακας υποτάσσει, ο οποίος όλοι ξέρουμε και εμείς πνευμολόγοι λίγο καλύτερα ότι πρέπει να θεραπεύεται με την υποψία. Δηλαδή, αν έχουμε πνευμοθώρακα υποτάσσει, προφανώς και δεν περιμένουμε ακτινογραφία για να κάνουμε καλά τον άρρωστο, γιατί θα έχει πεθάνει. Με την υποψία και με ό,τι διαθέτουμε, βελόνα,
κρεμάστρα. Θυμάστε που το είχαν πει μια φορά σε δίση από σε αεροπλάνο, με κρεμάστρα κάποιος. Δεν ξέρω αν ισχύει. Αλλά θεωρητικά έτσι πρέπει να γίνεται. Ο επιβοματισμός, έτσι, τα τοξικά και φαρμακευτικά, είτε κάποια δηλητηρίες, και βέβαια η θρομβοβολική νόσος, είτε αυτή αφορά το φλεβικό δίκτυο, πνευμονική εμβολή δηλαδή, είτε αφορά το αρτηριακό δίκτυο, κάποιο μεγάλο ισχυμικό επεισόδιο στην καρδιά και ούτω καθεξής. Αυτά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ειδικά όταν δεν ανανύπτει ο άρρωστος. Δύο κουβέντες για τα φάρμακα στην αναζωογόνηση. Το βασικό φάρμακο είναι αδρεναλίνη, είναι φάρμακο εκλογής. Ξέρουμε όλοι ότι είναι αδρεναλινικός α και β αγωνιστής. Έχει ένδειξη και στο αναφυλακτικό σοκ, εκεί μόνο ενδομυϊκά, όχι ενδοφλέβια. Είναι και φάρμακο δεύτερης γραμμής για το καρδιογενές σοκ. Και η δοσολογία στην ανάνυψη είναι 1 μιλιγκράμμ ενδοφλέβια κάθε 3 ή 5 λεπτά. Τα τελευταία 5-7 χρόνια γίνονται διάφορες μελέτες και μάλιστα μία μελέτη έχει γίνει στον Ευαγγελισμό, έτσι και είναι καλή δημοσίευση, που γίνονται προσπάθειες να μπουν και άλλα φάρμακα στην ανάνυψη και κυρίως μιλάμε για τη βασοπρεσίνη και τα κορτικοστεροειδή. Γίνανε οι μελέτες, αναφέρονται στις τελευταίες οδηγίες, αλλά παρόλα αυτά δεν συστήνονται γιατί ακόμα δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Η αμιοδαρώνη είναι ένα φάρμακο σχετικά ασφαλές, είναι ένα εύκολο φάρμακο για τους μη καρδιολόγους για όλες τις αρρυθμίες, κοιλιακές και υπερκοιλιακές, δίνεται με σχετική ασφάλεια και μπορούμε να το δίνουμε, και χωρίς, αν εμείς θεωρούμε ότι το δώσουμε χωρίς βοήθεια καρδιολόγου, έτσι και ειδικά στην ανακοπή, είναι σταθεροποιητής μεμβράνης, αυξάνει το δυναμικό ενέργειας και την αναιρέθηση στην περίοδο της μυοκαρδικής ίνας. Έχει μια ήπια αρνητική νότροπη δράση και κάνει και περιφερική αγκιοδιαστολή λόγω απελευθέρωσης σταμίνης από το έκδοχο. Έτσι, όχι από το ίδιο το φάρμακο. Χορηγείται στην ανθεκτική κοιλιακή μαρμαγή, άσφημη κοιλιακή ταχυκαρδία, μετά την τρίτη απεινίδωση, υπερέχει έναντι της λιδοκαΐνης. Παρόλα αυτά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και λιδοκαΐνη 3 με 4 σεσέ, αν υπάρχει έλλειψη αμιοδαρώνης, που δεν υπάρχει συνήθως. Και η δόση είναι 300 μιλιγκράμμ μπόλους. Δύο κουβέντες για τον αεραγωγό και τελειώνω. Όταν λέμε εξασφάλιση του αεραγωγού, πρακτικά εννοούμε να βάλουμε τραχιοσωλήνα, έτσι, αυτή εννοείται εξασφάλιση, ή να κάνουμε επίγουσα τραχιοστομία επίσης, και αυτό θεωρείται εξασφάλιση, έτσι. Υποπαραδοχές και η λαρυγική μάσκα. Όταν εξασφαλιστεί ο αεραγωγός, δεν διακόπτουμε τις συμπιέσεις για να αερίσουμε τον άρρωστο. Εδώ είναι κάποια απλά βοηθήματα, τα ξέρετε, είναι ο στοματοφαρυγικός αεραγωγός και ο ρινοφαρυγικός, που οφείλουμε να τα χρησιμοποιούμε όλοι οι γιατροί. Το τι στοματοφαρυγικό θα βάλουμε στον άρρωστο, κανονικά δεν πάει με το μάτι, αλλά κανονικά πρέπει να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή γωνία στόματος και γωνία κάτω γνάθου, και αν ταιριάζει αυτή τη διάσταση, αυτό το νούμερο, έχει 4 με 5 νούμερα κανονικά, εμείς έχουμε τον κόκκινο και τον πράσινο μόνο, ναι, αλλά κανονικά υπάρχουν 5 νούμερα που ξεκινάνε από τα νεογνά και φτάνουν μέχρι τους μεγάλους άρενες ενήλικες, έτσι. Έτσι μπαίνει ο στοματοφαρυγικός, δεν θα σας κουράσω πολύ με αυτά. Έτσι μπαίνει ο ρινοφαρυγικός αλεβάιν, και αυτός κανονικά πρέπει να στερεώνεται, είμαστε με κάποια παραμάνα, μην μπει μέσα. Αερισμός με μάσκα και αμπού είναι εξαιρετικά δύσκολος αν δεν είσαι έμπειρος, αν πας να το κάνεις μόνος σου. Γιατί πρέπει με το ένα χέρι καλά να στερεώσεις αεροστεγώς την αμπού και να πιάσεις μύτη στόμα του ασθενούς και ταυτόχρονα να κάνεις χειρισμό απελευθέρωσης του αεραγωγού. Και με το άλλο χέρι να αερίζεις επαρκώς και μάλιστα όχι με πολύ μεγάλη δύναμη, γιατί άμα αερίσεις με πολύ μεγάλη δύναμη με την αμπού θα πηγαίνει στο στομάχι περισσότερο και όχι στην τραχεία. Έτσι, άρα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό με δύο άτομα, γι' αυτό θέλουμε και άτομα, έτσι, από τη στιγμή που δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε τον αεραγωγό μέχρι να έρθει ο αναισθησιολόγος. Έτσι, και αυτό το λόγο, οι Αμερικάνοι πρώτοι εφήβραν τη λαρυγική μάσκα, επειδή και έχουν και εξελιγμένο EMS, paramedical δηλαδή system εκεί που πάει με τα στενοφόρα, και μπαίνει εύκολα και γρήγορα, έχει κάποια πλεονεκτήματα, έτσι, έχει πολλά μεγέθη, αποφεύγουμε την λαρυγοσκόπηση, τη βάζει ένας που είναι μη ειδικός, μπαίνει πάρα πολύ απλά μια κίνηση του χεριού και προχωράς ένα στυλό μέσα στο στόμα του ασθενούς. Έτσι, δεν αποφεύγουμε την τσιρόφηση, δεν μπορούμε να βάλουμε πολύ ψηλές πιέσεις αν συνδέσουμε την λαρυγική μάσκα με αναπνευστήρα. Έτσι, και προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε και αναρρόφηση. Έτσι, γιατί δεν εξασφαλίζεται απολύτως ο αεραγωγός. Έτσι μπαίνει, εύκολα. Και βέβαια η απόλυτη εξασφάλιση είναι το τραχιακή διασωλήνωση, γιατί επιτρέπει τον αερισμό, έτσι απομονώνει τον αεραγωγό,
Παλιότερα ήταν και εναλλακτική οδός φαρμάκων. Αν δεν είχαμε ενδοφλέβεια πρόσβαση, τώρα έχει καταργηθεί αυτό. Απαιτείται βέβαια εξάσκηση. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε παρά μόνο οι αναισθησιολόγοι. Όποιος άλλος ξέρει και είναι επίγον, ας το κάνει. Και αυτό που έχει σημασία να ξέρουμε όλοι οι γιατροί είναι ότι οι ασθενείς κινδυνεύουν από έλλειψη οξυγόνου και όχι από αποτυχία διασωλήνωσης. Έτσι, βασικό μας μέλημα και ειδικά μέσα στο νοσοκομείο που περιμένουμε τον αναισθησιολόγο είναι να αερίζουμε τον άρρωστο εφόσον μπορούμε και να κρατάμε ένα κορεσμό συμβατό με τη ζωή μέχρι να έρθει ο ειδικός να εξασφαλίσει τον αεραγωγό. Έτσι, η προσπάθεια που πρέπει να κάνει κάποιος γιατρός για να διασωληνώσει τον άρρωστο πρέπει να είναι 30-40 δευτερόλεπτα και όχι παραπάνω. Από τη στιγμή που θα βάλεις το λαρυγκοσκόπιο να λαρυγκοσκοπήσεις μέχρι να περάσει τη σωλήνα, θες μισό λεπτό. Εάν δεν το έχεις καταφέρει σε αυτό, σταματάς τη διαδικασία και συνεχίζεις να οξυγονώνεις και να αερίζεις τον άρρωστο. Επιβεβαιώνουμε ότι μπήκε σωστά βέβαια, με άμεση όραση, με ακρόαση του επιγαστρίου. Και κανονικά η απόλυτη μέθοδος είναι η καπνογραφία. Πολύ σπάνια την έχουμε έτσι. Κανονικά πρέπει να συνδέσεις την τραχεοσφαίρα με τον καπνογράφο να δεις τη διακύμανση του διοξιδίου. Τότε είσαι μόνο σίγουρος ότι έχεις μπει στον πνεύμονα, αλλά και όλα τα άλλα συνήθως μας στάνουν. Και αν δεν έχουν πετύχει όλα αυτά, πέφτουμε σε αυτό. Αυτό βέβαια εντάξει. Είναι για ανθρώπους που ξέρουν να το κάνουν, για ειδικούς. Αλλά τυχαίνει πολλές φορές να έχουμε έναν ασθενή με εισπνευστικό έγκαυμα, έναν ασθενή με είδημα λάριγγα. Έτσι. Ο οποίος είναι, συγγνώμη, είναι πολύ δύσκολο να διασωληνωθεί. Πρώτον και δεύτερον, από τη στιγμή που έχει αυτό το πρόβλημα, είναι και δύσκολο να αεριστεί με άλλο τρόπο. Γιατί από τη στιγμή που δεν βλέπει και έχει είδημα στον ανώτερο αεραγωγό, πώς θα τον αερίσεις, δεν μπορείς και από πάνω. Άρα αυτόν τον άρρωστο πρέπει να τον αερίσεις από κάτω. Φανταστείτε να στείλει αυτό σωτηρία, ας πούμε, στις 10 το βράδυ. Μάλλον θα χάσουμε τον άρρωστο, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Δεν σε ακούω, Αλεξία. Εγώ λέω το μόνο που θέλω να ρωτήσω είναι γιατί καταργήθηκε όταν έχουμε έναν διασωληνωμένο ασθενή η χρήση της αδρεναλίνης από τον. Που βάζανε παλιά. Από τον τραχιοσωλήνα. Ναι. Αυτό έχει καταργηθεί από το 2010 και μετά, γιατί θεωρείται ότι ακόμα και αν δεν έχει ενδοπλέβεια πρόσβαση, γιατί πες ότι είσαι στον δρόμο. Έτσι. Από τη στιγμή που είσαι επαγγελματίας υγείας, οφείλεις να κάνεις ενδοστική προσπέλαση. Και υπάρχει και kit. Και έχει καταργηθεί η ενδοτραχιακή υποδήγηση των φαρμάκων. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ήταν σε οδηγίες μέχρι το 10, αν εσύ βρεθείς κάπου που έχεις ένα θύμα ανακοπής και καταφέρεις το διασωληνώσεις και δεν έχεις ενδοφλέβεια πρόσβαση, εδώ στα ενδοτραχιακά δεν σου πει κανείς τίποτα. Αυτή είναι η απάντηση. Αν είναι έναν ασθενή μονάδα, ας πούμε, που είναι ήδη διασωληνωμένο. Ασθενή της μονάδας που έχει ενδοφλέβεια πρόσβαση, πού θα τον βρεις αυτόν. Okay, προτιμούμε δηλαδή εκεί να έχουμε κατευθείαν την ενδοφλέβεια και δεν μπαίνουμε και από τον αεραγωγό να ρίξουμε αδρεναλίνη. Κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που είμαστε σε ένα σχηματισμό υγείας και είμαστε μια ομάδα ανακοπής, κάποιος ασχολείται με την ενδοφλέβια πρόσβαση, κάποιος ασχολείται με τον αεραγωγό. Υποτίθεται εξασφαλίζουμε. Κανονικά, αν δεν εξασφαλίζουμε ενδοφλέβια πρόσβαση στο νοσοκομείο, οφείλουμε, βέβαια εδώ δεν έχουμε, δεν ξέρω αν έχουμε, οφείλουμε να κάνουμε ενδοστική. Η οποία από όλες τις μελέτες έχει δειχθεί ότι είναι εξίσου αποτελεσματική με την ενδοφλέβια. Όταν δίνονται τα φάρμακα, βέβαια με πους, έτσι, δεν τα αφήνουν ποτέ να τρέξουν, ή με πους με σηκωσάρα σίγκα ή με ασκό. Όπως δίνουμε το αίμα, με πίεση. Μάλιστα. Ξέρετε εσείς αυτά, γενικά, δεν ξέρω πώς, είστε πιο νέοι, μπορεί να είστε πιο ενημερωμένοι, πιο up to date. Είναι πολλά καινούργια πράγματα για μένα. Το βασικό ποιο είναι, πρώτο προφανώς, το πρωτόκολλο είναι ιδανικό να εφαρμόζεται αυτές τις συνθήκες για το καλό του ασθενή. Αλλά αυτό που θέλω, ένας από τους λόγους για τους οποίους ήθελα να γίνει αυτό το μάθημα, είναι ότι καλά, όποιος το ξέρει να τα θυμηθεί. Όποιος ξέρει λίγο τα πιο παλιά, να μάθει λίγο τι έχει αλλάξει. Και τρίτο, και σημαντικό και αυτό, είναι ότι αυτά, επειδή έχουμε μεγάλες πιθανότητες ο άρρωστος να καταλήξει, παρά τη βέλτιστη προσπάθειά μας, τέλος πάντων, ο άρρωστος να καταλήξει. Πότε σταματάμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει σαφή απάντηση για το πότε σταματάμε. Αν διαβάσετε αναλυτικά τις οδηγίες, σταματάμε λέει όταν κουραστούμε. Exhausted, έτσι ακριβώς το γράφει στο αγγλικό κείμενο. Έτσι, τώρα, από εκεί και μετά, το πότε σταματάμε έχει να κάνει, ναι,
Να σας δώσω ένα παράδειγμα από την προσωπική μου εμπειρία. Όταν δούλευα στο ΕΚΑΒ, ήμουν τυχερός εντός εισαγωγικών και πήγα σε μια ανακοπή ενός 12χρονου κοριτσιού σε μια πισίνα στο Χαλάνδρι, στην Πεντέληση. Το κορίτσι ήταν άσφυγμο και το πήγα διασωληνωμένο υπό ανάνυψη στο Σεισμανόβλιο και ξέρετε πότε σταματήσαμε την ανάνυψη, μετά από 3 ώρες. Αφού είχαμε πραγματικά εξουθενωθεί εγώ, ο αναισθησιολόγος, δεν εφημερεύεται Σεισμανόβλιο, ο αναισθησιολόγος Σεισμανοβλίου, ο καρδιολόγος και ο εντατικολόγος που ήμασταν πάνω στο παιδί. Και σας ρωτάω, εσείς θα σταματάγατε? Και έξω η μάνα ούρλιαζε. 12 χρόνια κορίτσι. Το παιδί κατέληξε. Ναι. Λοιπόν. Άρα το πότε σταματάω πραγματικά είναι πολύ σχετικό. Τώρα, αν έχω ένα παππού με 32 καρκίνους που έχει κάνει και μια ανακοπή, εντάξει. Αυτό βέβαια. Όχι στο δίλεπτο πάντως. Ναι. Αυτό βέβαια. Εντάξει, είναι προφανές εδώ που συζητάμε εμείς οι γιατροί μεταξύ μας. Εάν φτάσει κάποια υπόθεση για οποιοδήποτε λόγο σε κάποιο ακροατήριο, σε κάποιο ανακριτή. Εδώ υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Ναι. Αν ο ασθενής καταλήξει, υπάρχει ένα ποσοστό, όσο πάει αυξάνει αυτό το ποσοστό. Και δεν υπάρχει η ηλικία. Αυτό το πράγμα να βρεθεί σε ένα ακροατήριο, σε ένα εισαγγελέα ή σε ένα δικηγόρο που έχει και ένα εμπειρογνώμονα της οικογένειας. Πρέπει να αποδείξει ότι είναι ελέφαντας. Πρέπει να αποδείξει ότι έκανε τη βέλτιστη τη δυνατή με βάση τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες προσπάθεια ανάνυψης και ότι αυτή η προσπάθεια έγινε τέλος πάντων εξωδιοξοδικός μέχρι που. Τέλος πάντων, δεν υπήρχε καμία πιθανότητα πλέον ανάνυψης. Θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε σε αυτά και σωστοί και τυπικοί. Γιατί, όπως καταλάβατε, επειδή αυτά τα περιστατικά συνήθως καταλήγουν, υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες, οι οποίες όσο πάμε με τα χρόνια θα αυξάνουν, να βρεθούν σε κάποιον καλοπροαίρετο ή κακοπροαίρετο, ο οποίος θα κάτσει να ψάξει την τελευταία παρεκτροπή από αυτόν τον αλγόριθμο, για να σας πει αν είχατε κάνει αυτό θα ζούσε. Αν είχε βάλει ένα δαρόνι μετά την τρίτη απενίδωση, θα ζούσε αυτό ο άνθρωπο. Ξέρετε πόσα χρόνια, μετά από 5 χρόνια, μπορεί να σου κάνει όλο εισαγωγή. Από τη στιγμή που ένα περιστατικό θα καταλήξει στο νοσοκομείο, παράδειγμα, ή οπουδήποτε και φαίνεσαι εσύ ως υπεύθυνος γιατρός ή εμπλέκεσαι με περιπτώσεις θεραπείας με κάποιο τρόπο, υπάρχει 5 χρόνια διορία να σου τραβήξει όλο εισαγωγή. Έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Και ειδικά τώρα που οι δικηγόροι είναι άνεργοι και ψάχνουν για δουλειά. Άρα κανονικά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς κάνουμε ανάνυψη και ξέρετε και κάτι άλλο, και πώς ενημερώνουμε τους συγγενείς των ασθενών, των βαρεώς πασχόντων, αυτών που είναι στη μονάδα, αυτών που δεν είναι στη μονάδα, παίζει όλο αυτό ρόλο. Και δεν είναι εύκολες απαντήσεις, δεν είναι ξεκάθαρες ούτε τους οδηγείς. Δεν υπάρχει δηλαδή δεν κάνω ανάνυψη. Δεν υπάρχει ξεκάθαρα, γιατί Θεός είσαι. Ναι. Ναι. Αυτά. Ορίστε. Σε απεινιδώσιμο ρυθμό εννοείς, μάλιστα. Ναι. Και μετά βάλαμε και κάνουμε δαρόνι. Ναι. Και μετά κάνουμε 32 και μετά. Και μετά επαναξιολογούμε το ρυθμό. Ή θα είναι. Τρεις περιπτώσεις υπάρχουν. Ή θα παραμένει απεινιδώσιμος ρυθμός, ή θα μεταπέσει σε ασυστολία, ή θα αναταχθεί. Αν συνεχίσει να είναι στην κατάσταση που είναι, τι κάνουμε. Το απεινιδώσιμο ρυθμό. Συνεχίζουμε να δίνουμε απεινιδώσεις. Μετά ανά 2 λεπτά. Ανά 2 λεπτά. Ανά 2 λεπτά. Οι πιθανότητες, κοίταξε να δεις το. Το ανώτερο που μου είχε τύχει εμένα με αυτή την εμπειρία των 5 χρόνων που έχω από την επίγουσα ιατρική, 5 με 7 χρόνια, το ανώτερο που μου είχε τύχει σε απεινιδώσιμο ρυθμό είναι περίπου 25 με 30 λεπτά. Συνήθως. Εάν δεν πάρουν αυτοί οι άρρωστοι, μετά πρέπει να σκεφτόμαστε αυτό που είπαμε. Έτσι. Μήπως δεν κάνουμε κάτι καλά, μήπως είναι κάτι που δεν το έχουμε αντιμετωπίσει, κυρίως αυτά τα 4 H και τα 4 T. Συνήθως αυτοί, αν δεν πάρει ο άρρωστος, θα εκφυλιστεί αυτό σε μια συστολία και θα καταλήξει. Και μετά κάποια στιγμή θα σταματήσουμε. Αυτό είναι η πορεία η κακή. Η καλή πορεία είναι να ανακτήσει κάποιο ρυθμό συμβατό με καρδιακή παροχή και την οποία θα μετρήσουμε κιόλας και τότε πάμε αλλιώς. Και στην ασυστολία το ίδιο είναι. Απλώς στην ασυστολία ξέρουμε από πριν ότι η πιθανότητα να ανανύψει είναι πολύ μικρότερη από τον απεινιδώσιμο ρυθμό. Είναι αρκετά μικρότερη, όχι αδύνατον. Πώς θα αδυναμίζει εκεί τελικά. Όχι. Η ατροπίνη έχει καταργηθεί. Άκουσες κάτι για ατροπίνη. Έχει καταργηθεί. Έχει καταργηθεί η ατροπίνη. Τώρα εσύ, άμα βάλεις ατροπίνη γιατί θυμάσαι παλιές οδηγίες, δεν θα σου πάρει κανείς το κεφάλι. Όλα αυτά, παιδιά, με τις οδηγίες, συγγνώμη, συνάδελφοι, με τις οδηγίες, είναι εντάξει. Είναι και λίγο σχετικά. Τώρα, άμα βάλεις και 3 μιλιγκράμμα ατροπίνη σε κάποιον που έχει ασυστολία, δεν θα σου πει κανείς γιατί έβαλες, αλλά έχει καταργηθεί. Αμοιοδαρώνει, δεν ξαναβάζουμε στην πρώτη περίπτωση. Όχι. Βάλαμε 300 μιλιγκράμμα. Τελειώσαμε.
Υποσυζήτηση μετά είναι τα υπόλοιπα, μαγνήσιο, διτανθρακικά, τα οποία θα βάλουμε, έτσι. Ό,τι έχεις. Πόσο, δύο. Ναι. Ό,τι έχεις. Σαραντάρι έχεις βάλει, ογκοντάρι έχεις βάλει. Ερωτήσεις άλλες. Ορίστε. Ότι η πλήξη στο στήθος καταργείται και δεν ωφελεί. Η πλήξη στο στήθος γίνεται ένα έτσι σχετικό debate από το 10 και μετά και έχει καταργηθεί. Έχει καταργηθεί, παρόλα αυτά λένε υπό προϋποθέσεις, αν είσαι αυτόπτης μάρτης και πέσει ο άλλος μπροστά σου, μπορείς να δώσεις μια προκάρδια πλήξη, μπορεί και να μην δώσεις, αλλά επί της ουσίας δεν συστήνεται πια. Ενώ μέχρι το 10 ήταν στις οδηγίες, ότι αν είσαι αυτόπτης μάρτης όμως, να πέσει μπροστά σου, όχι να τον βρεις τον οπισμένο και να πας εκεί και να του πω και μία. Να... Ορίστε. Εγώ έχω μία απορία. Έχουμε έναν ασθενή. Θα το πάω πάλι σε μονάδα ή μέσα σε νοσοκομείο, τέλος πάντων που έχουμε εξασφαλίσει και... Στη μονάδα είναι το πιο εύκολο σενάριο, πάντως, να ξέρεις. Εκτός μονάδας είναι το δύσκολο, ναι. Έχουμε έναν ασθενή, ο οποίος όχι σε ασυστολία, έχει ρυθμό, μπορούμε να τον κάνουμε την απεινίδωση. Έχει απεινιδώσιμο ρυθμό και δεν έχει καρδιακή παροχή. Για να συζητήσουμε για ανακοπή και απεινίδωση ασύγχρονη, πρόσεξε ασύγχρονη, γιατί συγχρονισμένη είναι άλλο πρωτόκολλο, έτσι. Πρέπει να έχουμε ανακοπή, δηλαδή να μην έχουμε μετρήσιμη καρδιακή παροχή και να έχουμε απεινιδώσιμο ρυθμό. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Τον επαναφέρουμε, αποκτάει ρυθμό. Μάλιστα. Και στα αμέσως επόμενα λεπτά ξαναπέφτει πάλι. Ξανά την, από την αρχή. Η ερώτηση μου είναι εκεί που είπαμε για την αμυοδαρώνη. Δηλαδή τον έχουμε φτάσει την πρώτη φορά να δώσουμε αδρεναλίνες, να πάμε στο δεύτερο, να δώσουμε την αμυοδαρώνη, να τον επαναφέρουμε και μετά από 3-4-5 λεπτά τέλος πάντων να ξαναέχουμε την ίδια διαδικασία. Ναι, το κατάλαβα την ερώτηση. Αν έχουμε δώσει μια φορά αμυοδαρώνη, επανέλθει ο άρρωστος και ξαναπέσει σε απεινιδώσιμο ρυθμό. Η διαδικασία ακολουθείται από την αρχή. Πάλι. Άρα δηλαδή ξαναδίνουμε. Ναι. Okay, ευχαριστώ. Αν έχεις κάνει 3 απεινιδώσεις, επανέλθει ο άρρωστος και σε 5-10 λεπτά ξαναπες, θα ξαναδώσεις. Πόσο, ναι. Πόσο φαντάζεσαι ότι ένας θα μπαίνει σε απεινιδώσιμο ρυθμό. Ή θα πάρει ή θα πεθάνει.